Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, εδώ από το γήπεδο της Νέας Ιωνίας και στην προπόνηση της Αλσούπολης. Μαζί μας τώρα έχουμε τον τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας της Αλσούπολης, τον κύριο Ηλία Αριανά. Καλησπέρα. Λοιπόν, οι Ακαδημίες έχουν ξεκινήσει? Έχουμε ξεκινήσει ήδη, σταδιακά βέβαια, όχι όλα τα τμήματα ταυτόχρονα. Πάντως αυτή την ώρα είναι όλα τα τμήματα εν λειτουργία. Έχουμε όλες τις κατηγορίες σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΠΣΑ. Δουλεύουμε πάντα σε μια προπονητική βάση πολύ συγκεκριμένη, με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας και με τις επιδιώξεις της ομάδας, ώστε να αναδεικνύουμε όσο περισσότερο μπορούμε καλύτερους χαρακτήρες και ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι θα προωθούνται και στο ανδρικό τμήμα, έτσι? Ήδη αυτή τη στιγμή στο ανδρικό τμήμα έχουμε 9 παιδιά που προέρχονται από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. Στο ρόστερ αυτή τη στιγμή της ομάδας βρίσκονται 9 παιδιά του 2001, 2, 3 και 4 γεννηθέντες. Πόσα παιδιά απαριθμούν τα τμήματα υποδομής της Αλσούπολης? Τα τμήματα υποδομών αυτή τη στιγμή απαριθμούμε περίπου στα 145 παιδιά, χωρισμένα στις 6 διαφορετικές κατηγορίες, και λειτουργούμε πάντα, επειδή εδώ το γήπεδο δεν είναι εύκολο, καθότι το μοιραζόμαστε οι τρεις ομάδες και ομάδες του Δήμου εδώ τοπικά. Το πρόγραμμα δεν επιτρέπει μεγάλη, πώς να το πω, ανάπτυξη αριθμητική. Οπότε προσπαρίχνουμε το βάρος στην ποιοτική, όσο μπορούμε, αναβάθμιση των παιδιών και την βελτίωση των προπονητικών μας προγραμμάτων, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε παίκτες για το μέλλον. Να μου αναφέρεις και το προπονητικό team στην Ακαδημία. Βεβαίως. Ο K18 είναι ο Νίκος ο Μανάφας, στο K16 είναι ο Θανάσης ο Παπαδόπουλος, στο K14 ο Σάμιος ο Λευτέρης, στο K12 ο Κώστας ο Ρίζος, στο K10 ο Λαέρτης Μάρδας και στο K8 ο Λογκίτσης Δημήτρης. Ωραία. Οι γονείς φοβούνται ή φαίνουν τα παιδιά τους να αθληθούν? Να σας πω την αλήθεια, περίμενα κατά την έναρξη της φετινής χρονιάς, ήμουνα λίγο απεσιόδοξος όσον αφορά το κλίμα που καλλιεργείται λόγω του κορονοϊού. Όμως στην πραγματικότητα είδαμε ότι ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που τελικά λόγω φόβου τα παιδιά δεν επανεγράφηκαν στο σύλλογο. Αντίθετα έχουμε και πολλές καινούργιες εμφανίσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διάθεση και μια για επιστροφή στην κίνηση και στον αθλητισμό, το οποίο είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι, όχι μόνο για την Αλσούπολη, αλλά γενικώς για την περιοχή. Εάν κάποιος γονιός θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία της Αλσούπολης, πού μπορεί να απευθυνθεί? Μπορεί να απευθυνθεί στα γραφεία μας εδώ στο γήπεδο, στα γραφεία του Συλλόγου στην Αλσούπολη, Λαβρίου 28, και βεβαίως και με τα τηλέφωνα είτε σε μένα είτε στους ανθρώπους της ομάδας στα μέλη του Δέλτα Σίγμα, και θα τους πληροφορήσουμε εγκαίρως. Κάθε μέρα η γραμματεία λειτουργεί από τις 7 ως τις 9.30 εδώ στο γήπεδο, που είναι και το σημείο κυρίως της συνάντησης. Η διοίκηση πάντως και ο πρόεδρος ο Σωτήρης ο Κατσός δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις ακαδημίες, έτσι? Τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος, άλλοτε επιτυχημένα, άλλοτε λιγότερο επιτυχημένα, όμως πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ασχολούνται ενεργά και μας βοηθάνε σε ό,τι προβλήματα μας προκύψουν, και νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, όχι στον αγώνα, καλύτερα αποτελέσματα, όπως είπα, παραγωγής χαρακτήρων και ποδοσφαιριστών. Και δεν θέλω να ξεχνάμε ότι τα σωματεία, και ειδικά σε πόλεις και σε συνοικίες όπως η δική μας, παίζουν και ένα ρόλο κοινωνικό. Δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό
ή της διάπλασης των χαρακτήρων. Είναι και ο κοινωνικός ρόλος, δηλαδή να τραβήξουμε τα παιδιά από δραστηριότητες και σημεία που δεν πρέπει σε δραστηριότητες και σημεία που θα τα βοηθήσουν πολλαπλώς, σε πάρα πολλά επίπεδα. Και βεβαίως να συμβάλλουμε και με όλες μας τις δυνάμεις σε περιπτώσεις που χρήζουν και ιδιαίτερης προσοχής, είτε λόγω οικονομικών, κοινωνικών, ψυχολογικών θεμάτων, και αυτές είναι περιπτώσεις τις οποίες οφείλουμε ως σωματείο να παρεμβαίνουμε και παρεμβαίνουμε. Τα τμήματα μετέχουν και στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της ΕΠΣ. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, κάθε χρόνο. Συνήθως έχουμε 4 τμήματα στην ΕΠΣΑ, από το K12 και πάνω. Είναι και κάποιες χρονιές που έχουμε 3, για διάφορους λόγους εσωτερικούς. Τώρα να σας πω, φέτος σίγουρα θα έχουμε K14, 16 και 18. Έχω εκκρεμότητα με το K12. Δυστυχώς θα ήθελα να συμμετέχουμε και στο K10, αλλά δεν έχουμε γήπεδο με αποδυτήρια. Και όπως ξέρετε από την προκήρυξη, δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος εάν δεν υπάρχει στο 5x5 χώρος αποδυτηρίων. Δυστυχώς εδώ όλα τα γήπεδα του Δήμου, και είναι 4 τα 5x5 του Δήμου, κανένα δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να το δηλώσουμε ως έδρα. Υπάρχουν ταλέντα στην Αλσοπόλη? Ταλέντα υπάρχουν παντού. Το ταλέντο είναι ένα στοιχείο για να ξεκινήσεις. Δεν είναι αρκετό. Συμβάλλουν πάρα πολλοί παράγοντες. Σημαντικότερος όλων η θέληση και η συγκέντρωση. Και φυσικά και η τύχη, γιατί και σε όλα χρειάζεται και η τύχη, διότι βλέπουμε περιπτώσεις τραυματισμών, άλλων ενδιαφερόντων, πιο σημαντικών, έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και έτοιμους για να παίξουν και στην αντρική μας ομάδα, αλλά η προτεραιότητά τους ήταν οι σπουδές και εννοείται ότι προηγούνται. Ωραία. Κάτι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε? Όχι, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά στην ενασχόλησή σας και στην προώθηση του εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Συνεχίστε και εμείς ό,τι μπορούμε να σας βοηθήσουμε θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.